Μεταξύ 92 και 95 λεπτών το λίτρο εκτιμάται ότι θα κυμανθεί η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης, η διανομή του οποίου άρχισε εν μέσω έντονων αντιδράσεων από πλήθος φορέων, ενώσεις καταναλωτών, διανομής και πολιτών. Παράγοντες της αγοράς ξεκαθαρίζουν ότι το πολύτιμο καύσιμο θα είναι ακριβότερο σε σχέση με πέρυσι. Όπως και τα προηγούμενα χρόνια, η ζήτηση είναι περιορισμένη, καθώς οι καιρικές συνθήκες στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας είναι ακόμη καλές, με αποτέλεσμα πολλά νοικοκυριά να μην προχωρούν σε παραγγελίες σε μια προσπάθεια να αποφύγουν ένα κόστος που θα επιβαρύνει σημαντικά τον μηνιαίο προϋπολογισμό. Τηρείται στάση αναμονής από το Υπουργείο Οικονομικών που δεν έχει προχωρήσει ακόμα σε επίσημες ανακοινώσεις για το ύψος του επιδόματος θέρμανσης, τον αριθμό των δικαιούχων και τις περιοχές. Όχι, θα βάλω. Από πέρυσι έχω. Δεν βάλαμε και θα δυσκολευτούμε να βάλουμε. Προτιμάτε άλλου είδους θέρμανση ή θα βάλουμε? Όχι, όχι, δεν προτιμάμε. Έχω τον άντρα μου ανάπηρο και είναι στο κρεβάτι. Μας κόψαν τις συντάξεις, τα γεκά σε αυτά. Τι να κάνουμε? Εκτιμάτε πως η τιμή πώλησης του λίτρου με την επιδότηση θα πέσει στα 68 με 70 λεπτά, λαμβάνοντας υπόψη όμως το διαφαινόμενο ψαλίδι των αριθμών των δικαιούχων μέσω του επαναπροσδιορισμού των περιοχών που εξετάζει το Υπουργείο Οικονομικών. Χιλιάδες πολίτες θα κληθούν να βάλουν βαθύτερα το χέρι στην τσέπη προκειμένου να ζεστάνουν το σπίτι τους. Πληροφορίες αναφέρουν ότι η σχετική υπουργική απόφαση θα υπογραφεί τις επόμενες ημέρες. Υπενθυμίζεται ότι από τον Οκτώβριο του 2015 η μέση τιμή πώλησης του πετρελαίου ήταν 83 λεπτά ανά λίτρο, ενώ στα τέλη Απριλίου του 2015 είχε πέσει στα 74 λεπτά. Ξυλώσω πάγο, φίλε μου. Α, το έχετε αφήσει το πετρελαίο? Τι να το κάνω? Δεν συμφέρει. Συνόη, είναι επαρχιώτες είμαστε. Καταφέρνουμε και έχουμε και λίγα ξυλαράκια δεξιά και αριστερά. Είναι πιο συμφέρον. Έχετε χρόνια που το αφήσετε το πετρέλαιο? Γύρω στα 3 χρόνια. Αλλά τα βάλετε? Όχι. Έχετε άλλου είδους θέρμανση? Με ξύλα. Η υποβολή αίτησης του επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης για την περίοδο φθινόπωρο 2016-χειμώνας 2017 δεν έχει ξεκινήσει ακόμα στο TaxisNet. Όταν ανοίξει εφαρμογή, οι δικαιούχοι θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση έως τα τέλη Μαΐου. Το Οικονομικό Επιτελείο, μετά από σειρά αλλαγών στη χορήγηση του επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης, με σημαντικότερη αυτή της επιλογής των ζωνών, ανάλογα με την πόλη που βρίσκεται το ακίνητο και όχι τον ομό, διατηρώντας αμετάβλητα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, να ελέγξει τις κοινωνικές αντιδράσεις. Συγκεκριμένα, Άγαμος με εισοδηματικό κριτήριο έως 12.000 ευρώ, παντρεμένος με εισοδηματικό κριτήριο 20.000 ευρώ, παντρεμένος με ένα παιδί 22.000 ευρώ, παντρεμένος με δύο παιδιά 24.000 ευρώ και παντρεμένος με τρία παιδιά έως 26.000 ευρώ. Με αυτόν τον τρόπο εκτιμάται πως θα προκύψει καλύτερη κατανομή μεταξύ παιδινών, ημιορεινών και ορεινών περιοχών με παράγοντες της αγοράς, όμως να βλέπουν περιορισμό των δικαιούχων, άρα αύξηση της συνολικής δαπάνης για όσους δεν θα μπορέσουν να λάβουν το βοήθημα. Όχι, όχι, παιδιά. Εξαρτάται, δεν ξέρω. Έχετε βάλει μέχρι στιγμή? Είμαστε σε πολυκατοικία και θα πρέπει να κάνουμε συνέλευση. Έχει από πέρυσι κάποια λίτρα.